Μιχάλη μου, καλώς όρισες στο The Design Show. Καλώς σας βρήκα. Και θα ξεκινήσω με μια ερώτηση, την οποία κάνω σε όλους τους αρχιτέκτονες. Γιατί έγινες αρχιτέκτονας? Κοίταξε, πάντα σχεδιάζα. Από πάρα πολύ μικρός, από πόσο θυμάμαι, ζωγράφιζα, σκίτσαρα. Παράλληλα, έχω λίγο μαθηματικό μυαλό, λόγω της μητέρας μου, που είναι μαθηματικός. Και είμαι ελαφρά ρομαντικός χαρακτήρας, άρα ήταν μια φυσική εξέλιξη το επάγγελμα, νομίζω. Μόρις Σμιθ. Μόρις Σμιθ. Μίλησε μου λίγο για τις Μόρις Σμιθ. Λοιπόν... Γιατί από όσο γνωρίζω, είσαι και ο Head Design, Head Architect. Είμαι Director of Architecture στη Μόρις Σμιθ στο Λονδίνο. Έκανα join πριν 4-5 χρόνια σαν Associate Director. Ο λόγος που έκανα join, η Μόρις Σμιθ ήταν Interior Design Practice. Through the years. Συγγνώμη για το αγγλικό. Sorry. interior design. Focused. Και μέσα από τα χρόνια, σιγά σιγά τα project ξεκίνησαν να μεγαλώνουν, να γίνονται λίγο πιο αρχιτεκτονικά. Και χρειαζόταν να χτιστεί ή να μεγαλώσει η αρχιτεκτονική ομάδα. Και κάπως έτσι έκανα join το team. Και πήγε καλά. Τα projects συνέχισαν να μεγαλώνουν, η ομάδα συνεχίζει να μεγαλώνει. Και είμαστε εδώ. Ο Μιχάλης επέλεξε να προσγειωθεί μετά πολλά χρόνια στην πατρίδα του. Ναι. Τιμή μας. για πώς και πήρες του την τεράστια την απόφαση να αφήσεις τους θρύλους και να έρθεις να ξαναξεκινήσεις από την αρχή, να το πούμε έτσι. Κοίταξε, το Λονδίνο είναι υπέροχο. Σαν πόλη, σαν ευκαιρίες, ειδικά οι ευκαιρίες που έχεις για να κάνεις καριέρα είναι απίστευτες. Ίσως εδώ δεν υπάρχουν στον ίδιο βαθμό. Επίσης, το Λονδίνο μπορεί να γίνει κουραστικό. Για μας, τους μεσογειακούς. Είναι συνδυασμός πραγμάτων γιατί προσγειώθηκα στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Φλερτάρω με την ιδέα του να γυρίσω εδώ και κάποια χρόνια. Απλά νομίζω τώρα ήταν οι συνθήκες κατάλληλες να με φέρουν εδώ. Επίσης... Επηρέασε ίσως και τον που επιβιώνουμε τον τελευταίο χρόνο, η πανδημία. Φυσικά. Κοίταξε να δεις. Γιατί άλλο να είσαι locked στο Λονδίνο, άλλο να είσαι locked στην Κύπρο. Εννοείται. Το να είσαι locked στο Λονδίνο, σε ένα διαμέρισμα, για παράδειγμα, μέσα στην πανδημία, είναι, θα το πω στα αγγλικά, soul destroying. Τραγικό. Είναι, ναι. Soul, ναι. Ναι. Ναι, αυτή η πανδημία, νομίζω, τελικά, εκτός από ότι δεν θα χαθούν κάποιοι άνθρωποι, καταστρέφει λίγο το ψυχικό μας κόσμο. Ακριβώς. Αλλά εντάξει, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Ξέρεις, και ο καιρός δεν σου επιτρέπει. Δεν είναι ότι λες, OK, θα περάσω τη μέρα στο πάρκο. Mm. Δεν είναι τόσο εύκολο. Επίσης, μία πανδημία όπως έχουμε επιβιώσει και που συνεχίζει ακόμη, δεν έχει τελειώσει, θεωρώ σε κάνει να θες να έρθεις λίγο πιο κοντά στους καταστάσεις. Δικούς. Ακριβώς. Ακριβώς. Και έτσι γεννήθηκε το Moir Architects. Έτσι γεννήθηκε το Moir Architects. Τι είναι η Moir Architects?
Λοιπόν. Τώρα πάμε λίγο πίσω. Ναι. Πάμε περίπου 3 χρόνια πίσω. Όταν η καλύτερη μου φίλη, που σπουδάσαμε κιόλας μαζί στο Μετσόβιο και ήμασταν μαζί και στο Λονδίνο, σε τελείως διαφορετικά paths, career paths, αποφάσισε να φύγει από το Λονδίνο και να κάνει τη δική της προσγείωση στην Ελλάδα. Και κάπως έτσι, 3 χρόνια πριν, είχε ξεκινήσει το Moir Design Studio. Ο συνεργάτης με την φίλη σου. Ακριβώς. Μάλιστα. Πού επικεντρώνεται το γραφείο αυτό? Λοιπόν, αυτό το γραφείο είναι στη Μύκονο. Ωραίο κεφάλαιο, θα συζητήσουμε μετά. Ναι. Και κάνει focus εκεί, που θα το συζητήσουμε μετά. Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Moir Architects, είναι αδελφάκι του Moir Design Studio, που τώρα ξεκινάμε εδώ, στην Κύπρο. Μετροφιλώντας αρχιτεκτονικά, θα θέσω έναν όρο, θα σου βουλώσω έναν όρο. Ονομάζεται contextual. Εσύ το είπες. Προσπάθησα να το αναλύσω λίγο, να βρω κάτι συνώνυμο. Αλλά μου αρέσει άλλη. Τι εννοείς με τον όρο contextual? Κοίταξε να δεις. Όταν η αρχιτεκτονική έχει στυλ, διάφορα στυλ. Πού έχει. Που έχει. Τώρα ζούμε σε μία περίοδο της αρχιτεκτονικής που το λέμε σύγχρονη, or contemporary, που για μένα τουλάχιστον αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα στυλ το οποίο είναι πιο πάνω από όλα τα υπόλοιπα. Είναι λίγο ένα αμάλγαμα από διάφορα στυλ που έρχονται μαζί και κάνουν τη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Το οποίο αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι κακό. Κάποιες φορές, ναι. Εξαρτάται που είσαι. Και αυτό το εξαρτάται που είσαι. Είναι εκεί που για μένα είναι σημαντικό το να είσαι contextual. Ειδικά στην Κύπρο. Θα το πω αυτό γιατί ξεκινάει η Κύπρος τώρα να... τα τελευταία χρόνια χτίζουμε. Συντικά και αρχιτεκτονικά να αναπτύσσεται. Που είναι καλό, επίσης είναι κακό, με την άποψη ότι για μένα οτιδήποτε χτίζεις πρέπει να είναι in context του πότε το χτίζεις, για ποιους το χτίζεις, κυρίως πού το χτίζεις, τι είναι τριγύρω του, ποια είναι η ιστορία του. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτό, το οποίο μετά έρχεται μέσα μια πολεοδομία, έρχονται μέσα... ακόμα χτίζουμε μικρούς παρθενώνες. Ακριβώς. Να χτίζονται μικροί παρθενώνες, αλλά όπως είπες, εκεί που πρέπει, την ώρα που πρέπει. Ακριβώς. Και όπως πρέπει. Ακριβώς. Άρα, είμαι contextual με τη λογική ότι δεν μπορώ να σχεδιάσω κάτι στο κέντρο του Λονδίνου και να το πάρω όπως το έχω σχεδιάσει και να το φέρω εδώ. Δεν θα δουλέψει. Πρέπει να είναι σε context. Ναι. Επίσης, δεν μπορώ να σχεδιάσω κάτι στο Dubai και να το φέρω εδώ. Πάλι δεν θα δουλέψει. Λοιπόν, φαντάζομαι παίρνεις ρίσκα στη δουλειά σου. Ο πελάτης πόσο δεκτικός είναι μετά? Κοίταξε, εξαρτάται. Εξαρτάται, παίρνω ρίσκα. Εξαρτάται από το project. Εξαρτάται από τον πελάτη. Ειδικά στα project του Λονδίνου, όταν το δικό μου το ρίσκο μπορεί να κοστίσει... Κάτι εκατομμύρια. Στον πελάτη πρέπει να είσαι λίγο πιο... Ευέλικτος. Ακριβώς. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, είναι,
Είναι συγκεκριμένου είδους ρίσκα που μου αρέσει να παίρνω με τη λογική. Για παράδειγμα, στο Λονδίνο, με Morris Smith, δουλεύουμε πάρα πολύ με listed buildings, με μεγάλους πελάτες, που πάντα μεγάλοι πελάτες θέλουν περισσότερα και περισσότερα πιο μεγάλα, περισσότερους ορόφους, περισσότερα τετραγωνικά, γιατί έτσι βγάζουν τα λεφτά τους. Έλα εκεί, ξέρεις κάτι, θα σεβαστούν το χτίριο. Πάντα. Ενώ ίσως εμείς εδώ μπορεί να το ρίξουμε κάτω ένα χτίριο το οποίο μπορεί να χτιστεί το 60 ή το 50, είναι τόσο όμορφο, αλλά για να χτίσουμε... Κακός. Έναν είναι... κακό, ναι. Να πούμε, έργο. Ναι. Είναι, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα το λέω ότι η αρχιτεκτονική θα μείνει ό,τι χτίζουμε, ό,τι σχεδιάζουμε και χτίζουμε. Σκοπός της είναι να μείνει για αρκετά χρόνια μετά από όταν θα φύγουμε εμείς. Άρα ο κάθε αρχιτέκτονας ή ο κάθε πελάτης ή ο κάθε developer που σκέφτεται να χτίσει ή να ρίξει πρέπει να το έχει αυτό υπόψη. Το long term. Ναι, και δεν πρέπει να ακολουθάς trends, γιατί trends go out of fashion. Αυτό είναι που θα σε ρωτούσα, πώς εξελίσσεται η σύγχρονη αρχιτεκτονική. Γιατί συνήθως ακολουθούμε τα trends. Κακός. Γιατί μετά τα trends φεύγουν και καμιά φορά φεύγουν υπερβολικά γρήγορα και απλά μένεις με κάτι το οποίο σου κοστίζει στον πελάτη, κοστίζει στον αρχιτέκτονα. Και αισθητικά κοστίζει στον αρχιτέκτονα. Άρα είναι εδώ που ο αρχιτέκτονας πρέπει να είναι πρακτικός. Εσύ είσαι πρακτικός στη σκέψη? Πολύ, θεωρώ. Είναι balance. Και πρέπει να έχεις balance με τη λογική ότι δεν μπορείς να είσαι υπερβολικά πρακτικός, γιατί θέλεις να το δημιουργικό κομμάτι του μυαλού σου να συνεχίσει να δουλεύει και καμιά φορά να ξέρεις. Τα δύο πρέπει να παίζουν μαζί. Ανάλογα, κάποιο πάει πιο μπροστά, μετά αφήνει το άλλο να προχωρήσει λίγο για να έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Και η δημιουργικότητα του Μιχάλη, από πού εμπνέεται? Παντού. Τα πάντα. Φύση, κτίρια, νερό, οτιδήποτε είναι τριγύρω μας. Και πάμε πίσω στο context, ότι τα πάντα δημιουργούν. Το context, οι ανθρώποι που είναι μέσα σε αυτό το context κυρίως, αυτό είναι από τα πιο βασικά. Μέσα από όλα αυτά βρίσκω... Υπάρχει μία σκαλέτα με την οποία καταπιάνεται το Moore Architects ή δεν θα επικεντρωθείς σε ένα συγκεκριμένο... Εξαρτάται. Εξαρτάται. Καμιά, πάντα, και θεωρώ όλοι οι αρχιτέκτονες το κάνουν, καμιά, ή ελπίζω να το κάνουν, καμιά φορά χρειάζεσαι κάτι. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι από... μια γραμμή. Αλλά να έχεις γραμμή όταν είσαι contextual architect είναι επίσης λίγο δύσκολο, γιατί δεν μπορείς να μεταφέρεις. Δεν μπορείς να έχεις πάντα την ίδια γραμμή, άρα πρέπει να βρεις κάτι στο συγκεκριμένο project, στην ιστορία του project, στο τι υπάρχει, στο που ποιος είναι ο πελάτης, ποιος είναι ο end user, και να βρεις κάτι να τα ενώσεις όλα μαζί και να φτιάξεις. Υπάρχει, μπορεί να μην είναι πάντα εμφανές, αυτό προσπαθώ να πω. Το χάρτη της Κύπρου, η αρχιτεκτονική, πήρε, από ό,τι βλέπουν όλοι, δύο δρόμους. Του εντυπωσιασμού και της κοινωνικής αρχιτεκτονικής, να το πούμε. Να. Τι έχεις να πεις για τον
Εντάξει, δεν είναι μόνο Κύπρος. Η αρχιτεκτονική. Ναι, στον παγκόσμιο χάρτη, να πούμε έτσι. Η αρχιτεκτονική πάντα ήθελε να εντυπωσιάσει και πάντα ήθελε να έχει ένα κοινωνικό σκοπό. Πάντα ήταν διχασμένη. Δεν είναι ότι είναι τώρα. Το πρόβλημα. Γιατί ζούμε σε αυτό το σύγχρονο κόσμο που όλοι θέλουν να μοιάσουν με κάτι άλλο. Το Ντουμπάι θέλει να μοιάσει στην Αμερική, εμείς θέλουμε να μοιάσουμε με το Ντουμπάι, η Κύπρος για παράδειγμα. Ναι, είναι, ναι. Είναι όλα τόσο περίεργα ενωμένα. Καμιά φορά, που γι' αυτό θα το πω πάλι, το context και ο end user έχουν απίστευτη σημασία. Δεν μπορώ να κρίνω συναδέλφους ακόμη. Δεν ούτε και είναι πολύ νωρίς νομίζω να κρίνουμε το τι γίνεται στην Κύπρο σαν αρχιτεκτονική. Προσωπικά μου φαίνεται ότι δεν είναι καλά μελετημένο το πού και το πώς γίνεται, αλλά θα δείξει. Θα δείξει ο χρόνος. Λίγο ηθικών το θέμα. Αν έχεις έρθει εσύ αντιμέτωπος με κάποιο δίλημα, είτε αυτό είναι ηθικό, είτε είναι κάποιον άλλον, αναφορικά πάντα με τη δουλειά σου. Κοίταξα, γενικά ήμουν πάντα τυχερός με τη δουλειά μου. Το μοναδικό ηθικό δίλημα που μπορώ να σκεφτώ ήταν σε ένα πρόσφατο project που ακόμη θα τελειώσει μέσω Μόρι Σμιθ, που τελειώνει τώρα τον Απρίλιο του 2021. Όπου δουλεύουμε με τον developer και με τον end user. Όπως καταλαβαίνεις, ένα γραφείο να δουλεύει, να δουλεύει για δύο πελάτες στο ίδιο κτίριο και να μπορέσει να μπαλανσάρει τα θέλω και των δύο, γιατί είναι τελείως διαφορετικά. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αυτό ήταν το τεχνικό δίλημα. Δεν θα σου πω ακριβώς ποιο ήταν όμως. Άρα, αν είχες να επιλέξεις ανάμεσα, εντάξει, σε ένα απλό κτίριο με λειτουργικό κόνσεπτ ή ένα άλλο με περίτεχνο στην όψη του, τι θα διάλεγες? Inside out, πάντα. Πρέπει να δουλεύει μέσα και ας είναι απλό και ας μην λέει πολλά απ' έξω. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι κέντρο σε ό,τι σχεδιάζουμε. Ένα περίτεχνο αρχιτεκτονικό έργο, αν είναι εκτός αν είναι γλυπτό και απλά να το βλέπεις και όχι να το ζεις, τότε ναι. Εσύ ως αρχιτέκτονος από πού ξεκινάς συνήθως στο σχεδιασμό? Από την κάτωψη ή από την όψη? Κάτωψη. Και μετά έρχεται η όψη. Ναι. Πιο εύκολο να φτιαχτεί η όψη μετά. Ναι, inside out. Όπως είπε και ένας θρύλος, ο Κορπουζιέ, ένα κτίριο δεν το βλέπουμε απ' έξω. Είναι τη λειτουργικότητα. Ακριβώς. Μιχάλη, υπάρχει αρχιτεκτονική κουλτούρα στην Κύπρο? Μπαίνουμε σε άλλα χωράφια, αλλά είσαι κοσμοπολίτης. Οφείλεις να μας... Κοίταξε, να έχεις άποψη σε τούτο. Θα μιλήσω σαν άνθρωπος που... Και σαν αρχιτεκτονός. Ζω μακριά από την Κύπρο τα τελευταία 20 χρόνια και έχω μόλις προσγειωθεί, όπως έχεις πει κι εσύ. Υπάρχει λίγο, όχι πολύ, αλλά υπάρχει κυκλοφορώντας την πόλη στη Λευκωσία κυρίως, γιατί είμαι από τη Λευκωσία, γιατί αγαπώ τη Λευκωσία. Βλέπεις πράγματα τα οποία σε ανησυχούν σαν αρχιτέκτονα.
Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, θα πάρεις την επόμενη στροφή και θα δεις κάτι που θα πεις, οκ, okay, υπάρχει ελπίδα. Άρα, επιστρέφουμε πίσω και πάμε στη Μύκονο. Για λόγους πω στη Μύκονο, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Το οποίο είναι ένα νησί αυτόνομο, σέβεται την αρχιτεκτονική, σέβεται την αισθητική. Είναι τα πάντα όμορφα. Ακριβώς. Στο μάτι. Και όχι μόνο. Τι είναι η Μύκονος για σένα και πώς βρέθηκες στη Μύκονο? Συνήθως πάμε για διακοπές. Πολύ σπάνιο να δουλέψει κάποιος στη Μύκονο. Κοίτα, η Μύκονος είναι μία από τις αγάπες μου. Γιατί η Μηχανή? Μέσα από τα χρόνια της Αθήνας, η Αθήνα και η Μύκονος ήταν μαζί. Γιατί όχι Αμοργός, ας πούμε, και όχι Σέριφος και η Μύκονος? Είναι ένα νησί που έχει μια ενέργεια που σε τραβά αυτή η ενέργεια. Χωρίς να λέω ότι εννοείται υπάρχουν αμέτρητα πανέμορφα νησιά στην Ελλάδα και στον κόσμο, αλλά για κάποιους ανθρώπους η Μύκονος είναι κάτι special. Με τη Ξένια, που τη συνεργάτη στο Μουάρ. Αν και σπουδάζαμε μαζί, όπως είπα πριν, γνωριστήκαμε στη Μύκονο. Με τους καλύτερους μου φίλους της Αθήνας γνωριστήκαμε στη Μύκονο. Υπάρχει ένα special connection εκεί. Και τώρα σχεδιάζεις με την ομάδα. Mm-hmm. Και συνεργάζεσαι με ανθρώπους οι οποίοι αλλάξαν, νομίζω, προς το καλύτερο την αισθητική της Μύκονου. Δουλεύοντας έναν τεράστιο project, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, ναι. Έχουμε... Μίλα μου λίγο. Λοιπόν, ένα από τα projects που κάνουμε στη Μύκονο τώρα είναι... Κάνουμε τέσσερα βίλας πίσω από το Jackie O, για τους Jackie O. Που είναι και είναι περίεργη περίοδος για οτιδήποτε hospitality όταν βγαίνεις από μια πανδημία. Εντάξει, θα φύγει η πανδημία. Η πανδημία θα φύγει. Ναι, κοίταξε, αυτό που είπες πριν, η Μύκονος είναι πανέμορφη. Είναι δύσκολο να σχεδιάσεις στη Μύκονο, γιατί πρέπει να έχεις σεβασμό στο νησί, στην πολεοδομία του νησιού, στο ότι επιτρέπεται να κάνεις στο νησί και επίσης να έχεις σεβασμό το τι προσπαθεί το νησί να καταφέρει. Υπήρχαν περιορισμοί στην αρχιτεκτονική? Ναι. Φαντάζομαι, έρθει ένα booklet με περιορισμούς. Ναι, υπάρχουν. Στο μέγεθος, κυρίως στο μέγεθος, στο ύψος, στο πώς πρέπει να φαίνονται, το να βάλεις ένα κομμάτι ελευθερίας μέσα σε ένα project και να φέρεις το πελάτη, το τι θέλει να καταφέρει ο πελάτης μέσα στο project. Και να ξεπεράσεις όλα αυτά τα πολεοδομικά εμπόδια. Φαντάζομαι όμως, για κάθε αρχιτεκτονική, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, βοηθούν πάρα πολύ τα υλικά, τα χρώματα. Ναι, και κοίταξε, η Μύκονος είναι inspiration παντού. Είναι... Απλά μαγική. Μαγεία. Είσαστε περήφανοι. Δηλαδή, είναι αυτό. Καμιά φορά εγώ θαυμάζω πάρα πολλούς αρχιτεκτονές, αλλά είναι... Νιώθετε όντως την περηφάνεια όταν τελειώσει ένα project? Ναι, εννοείται. Είσαι περήφανος. Επίσης, ταυτόχρονα, αν έρχονται δεύτερες σκέψεις, αν όντως
το έχεις κάνει σωστά, αν θα μπορείς να αλλάξεις κάτι, που νομίζω αυτό είναι λίγο ανθρώπινο, αυτό όλοι το κάνουμε, γιατί είναι μέρος της δημιουργικότητας επίσης, αλλά ναι, είμαι περήφανος. Εύχομαι αυτή η περηφάνεια να είναι πάντοτε μη. Σε εύχομαι τα καλύτερα στον τόπο σου. Περιμένουμε τα καλύτερα από σένα. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.